Λοιπόν, δύσκολο πιάτο. Εντάξει, έχει τη δυσκολία του κι αυτό. Ναι, θα τα καταφέρει. Για σένα είναι πιο εύκολο, φαντάζομαι. Πιστεύω πως ναι, αν με ακούσει, ναι. Υλικά πάρα πολλά. Έχει πολλά. Εντάξει, δεν σε φοβάμαι, θα τα προλάβουμε όλα γιατί είσαι σε φόρμα. Ο χρόνος αρχίζει από τώρα. Ψυγείο κιμά. Μία ντομάτα μεγάλη, κρεμμύδι, πράσο, κρεμμυδάκια φρέσκα. Λεμόνι, 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 ρύζι μπασμάτι, λεμόνι. Ναι, τι άλλο από εδώ. Λάδι, κρασία, άνηθο, μαϊντανό και άνηθο. Λάδι, αλάτι, πιπέρι. Σιγά μην ανοίξουν, αλάτι, πιπέρι, κρασί. Λάδι, ελαιόλαδο. Πάρε αυτό. Τι άλλο. Αλάτι πήρες, πιπέρι, πήρες, πιπέρι. Ναι. Λεμόνι. Ντομάτα, πάρε άλλη μία ντομάτα. Λεμόνι. Κάτι άλλο. Τίποτα άλλο. Ρύζι μπασμάτι. Εντάξει. Αυτά. Λοιπόν, είχαμε εδώ μία μικρή καταστροφή στα ράφια, τα μισά τρόφιμα είναι κάτω στο πάτωμα, το ρύζι εδώ, το μισό είναι πάνω στον πάγκο και της είπα πράσο, μην ανοίξει, μην ανοίξει, μην ανοίξει. Πήρε και πράσο, ναι, ναι, ναι. Α, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, για να δούμε. Κιμά χοιρινό. Δείχνετε, μπράβο. Πάνω. Ρύζι. Παντού. Ότι έμεινε. Ωραία. Κρεμμύδι. Φρέσκο κρεμμυδάκι. Μόλικο. Πράσο. Ντομάτα. Ωραία. Λεμόνι. Λευκό κρασί. Να το. Δεν είναι λευκό. Κόκκινο είναι. Δεν πειράζει. Πειράζει γιατί έχεις πει λευκό κρασί. Αυτό είδα πριν και είπα ότι... Α, δεν εντάξει. Πήραμε κάτι. Θα αλλά... να το πάρω εγώ. Δεν πειράζει. Okay. Το ρίχνουμε αργότερα. Άνηθο. Μπόλικο. Ένα θέλουμε. Ελαιόλαδο. Αλάτι, πιπέρι. Ωραία. Και μαϊντανό. Άρα λευκό κρασί δεν έχουμε πάρει. Μόνο. Εντάξει. Βράζει πολύ. Θα το πάρω εγώ, όχι. Όχι. Σε 13 λεπτά μπορείς να μπεις και να πάρεις το λευκό κρασί. Ο χρόνος αρχίζει από τώρα. Ωραία. Βάζεις νερό. Νερό στο βραστήρα. Μην τα σπάσω όλα πάλι. Μέχρι τη μέση. Για να δούμε, καλό φαίνεται και αυτό το φαγητό. Αν θα πετύχει, θα είμαστε πολύ τυχεροί. Θα δείξει. Τώρα. Την κατσαρόλα, τη δεύτερη από εδώ, όχι εκείνη. Εδώ, εδώ, κοίταξε με αυτή. Μόνο. Ναι. Λοιπόν, ξεσκέπασε την και άναψε το μάτι. Πόσο. Τέρμα. Ποιο μάτι ανάβεις, Νεφέλη. Θα σου πάρω κανένα. Τώρα άνοιξα. Τώρα. Ωραία. Ρίξε τον κιμά. Θα τα πλύνω κι αυτά. Λάδι. Ρίξε τον κιμά. Λάδι. Ρίξε τον κιμά. Ρίξε τον κιμά. Πάρε κουτάλα, σπάστον. Σπάστον καλά, έτσι. Ωραία. Εντάξει. Ρίξε λίγο λάδι τώρα. Πόσο. Ρίξε, 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 ρίξε. Ρίξε. Φτάνει, ρίξε. Εντάξει. Δεν έπρεπε να βάλω ένα κρεμμύδι πρώτα, να τσιγαριστεί. Κανονικά βάζεις πρώτα το κρεμμύδι. Γιατί έχει κρεμμύδι. Έχει βάλει κρεμμύδι, ναι. Τώρα πάρε το μούλτι. Βάλ' το στην πρίζα. Μη μου πέσει πάλι όλο. Ναι. Κάτσε να το γιατί δεν μπαίνει στην πρίζα. Ανακάτεψε τον κιμά. Ανακάτεψε τον κιμά. Το ανακατέψω. Ωραία. Πάρε το κρεμμύδι, καθάρισέ το. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Και το πράσο. Και βάλ' το στο μούλτι. Α, αυτό για ψωμί είναι. Κόψ' το αυτό εκεί όλο. Κόψ' το μεγάλα κομμάτια και βάλ' το στο μούλτι. Από αυτό βγάζεις όσα θέλεις. Το ίδιο, ναι, όσο πιο πολλά, τόσο πιο τρυφερό. Ανακάτεψε το κιμά. Ωραία. Εντάξει. Έλα, το κρεμμύδι τώρα. Το ξηρό ή το φρέσκο. Το ξερό, το ξερό. Νομίζω θα το βάλει και αυτό εκεί. Στο όμορφο, το κρεμμύδι. Τέτοιο.
Έλα, το έχω, το έχω. Το έχεις. Αποδομημένη τι είναι. Αποδομημένος είναι, δεν είναι τυλιχτός, είναι ανακατεμένος, ας το πούμε. Α, και το λάχανο. Τώρα τι άλλο μέσα. Το φρέσκο, όχι, λοιπόν, ναι. Τίποτα τώρα, ανακάτεψε τον κυμά σου, έτσι, έχει πάρει χρώμα. Όχι όλο, αλλά έχει πάρει. Ανακάτευε το. Λοιπόν, χτύπησε αυτά και ρίξε τα μέσα. Εντάξει, εντάξει, ακόμα εντάξει. Λίγο... Δεν θέλει άλλο, φτάνει. Μα είναι μεγάλα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, ρίξε τα μέσα. Καλά, καλά. Ρίξε τα μέσα, όλα, με την κουτάλα σου άδειασε το καλά. Εντάξει. Πάρε το λάχανο τώρα. Εδώ. Ναι. Βγάλε μερικά φύλλα απ' έξω. Κόψε το κοτσάνι. Κόψε το στη μέση μάλλον. Κόψε το στη μέση και κόψε το κοτσάνι, να μην είναι. Δεν το τώρα, αν είχε τα μεγάλα, τι θα έκανες. Έλα. Είδες. Τι. Είχα δίκιο. Αν είχε τα μεγάλα, τι θα έκανες. Τα ίδια. Εντάξει. Τώρα. Λοιπόν, κόψε το λωριδίτσες χωρίς να... Χωρίς να κόψει το κοτσάνι, δεν θέλω το κοτσάνι μέσα. Τι λωριδίτσες, έτσι. Όχι έτσι, βάλ το έτσι. Έτσι, μπράβο, χωρίς το κοτσάνι. Το κοτσάνι, πέτα το αυτό. Τώρα αυτό το κάνουμε τώρα για να μην τη λύγουμε. Ναι. Αλλά η γεύση είναι ίδια. Ίδια. Μάλιστα. Μη σου πω και καλύτερη. Ναι, γιατί βράζει καλύτερα. Ναι, γιατί είναι πιο πολύ ο κυμάς, έχεις όλες τις γεύσεις μαζί. Εντάξει, έχουμε εμπόλυγο. Ό,τι κόβεις, το ρίχνεις μέσα και ανακατεύεις. Ρίξ το μέσα. Θα το ψηλώσω αυτό λίγο. Ναι. Να το ανοίξω. Ναι, ρίξ' το. Εντάξει, έτσι, ρίξ' το. Θα διαλύθει μόνο του αυτό. Εδώ είναι όλα μέσα σένα. Είναι πολύ εύκολο. Ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Αυτό το θες, το πράσινο. Ναι, το θέλω, το πράσινο. Κόψε λίγο τις άκρες της... Έτσι. Κόψτε. Εντάξει, πέταξε το αυτό. Τώρα. Κόψε το φετάκια. Έτσι. Φετάκια, ναι. Ανακάτεψε λίγο το λάχανο με τον κυμά. Άσ' το αυτό. Μαραίνεται το λάχανο. Σιγά σιγά τώρα το βάλαμε. Σκέπασε το τώρα. Εύκολη πάντως φαίνεται αυτή η συνταγή. Άνοιξε την κατσαρόλα. Ρίξ' το μέσα, ρίξ' το όλο. Κόβει και το άλλο. Ναι, και το άλλο. Έλα, ρίξ' τα μέσα και αυτά. Ανακάτεψε το. Ο κυμάς θέλει ακόμα. Κλείστο. Λοιπόν, πάρε... Ντομάτα. Την ντομάτα τώρα. Ναι. Την ντομάτα. Ναι. Κόψ' την. την έχεις πίνει. Ναι, ωραία. Ντομάτα, ναι. Ωραία. Κόψ' την, καθάρισε το κοτσάνι. Το έχω αυτό. Ναι, κόψ' το. Έχω ακόμα μια ντομάτα. Εντάξει, μία θα βάλουμε μάλλον. Τώρα. Μία, βάλτε στο μούλτι. Έτσι, όχι. Κόψ' στα τέσσερα, τη μεγάλη. Σίγουρα στο μούλτι. Ναι, στο μούλτι. Μεγάλα είναι. Βάλτε στο μούλτι, παιδί μου. Το μαχαίρι που είναι. Πρώτο το μαχαίρι. Το μαχαίρι γιατί. Ναι. Αυτό εννοεί. Αλλιώς είναι φέλη. Δεν πού να ξέρω. Κι άλλο. Κι άλλο. Κι άλλο. Μου λες το. Κι άλλο. Άστο. Άστο. Φτάνει. Μου λες άστο κι άλλο, εντάξει. Ναι. Βάλω το μέσα. Ρίξτο. Ανακάτεψε το τώρα όλο. Έχεις πλύνει μαϊντανό και άνηθο. Ναι. Κόψε μπόλικο και από το ένα και από το άλλο και ρίξε τα μέσα. Θα μην βάλουμε ακόμα λίγη ντομάτα. Όχι, δεν θέλω άλλη ντομάτα. Δεν το θέλω πολύ κόκκινο. Okay. Από τη μεριά που είναι τα φύλλα. Μπράβο, κόψε μπόλικο μαϊντανό. Okay. Ωραία. Ρίξε το μέσα. Περίμενε ένα λεπτό. Ένα ψηλό. Φτάνει, δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται να είναι τόσο λεπτοκομμένο. Δεν χρειάζεται. Ρίξ' το μέσα. Όλο. Όλο. Το ίδιο και τον άνηθο. Πες μου πώς τα βλέπεις. Και τον άνηθο. Είναι αποδομημένο οι λαχανοτολμάδες. Ακόμα δεν μάθαμε να τα κάνουμε σωστά, τα αποδομούμε τώρα. Ή τα κάνουμε αυτά για πιο εύκολα. Μάλλον για πιο εύκολα. Τώρα βάζεις το ρύζι, οριακά είναι. Η γεύση είναι η ίδια ή αν δεν έχεις το λογικό, το σωστό. Θα ήταν η γεύση να θυμίζει λαχανορίζω. Αν είναι πετυχημένα, δεν είναι πετυχημένα, θα είναι ένα ρύζι με. Ενώ μεταξύ των λαχανοτολμάδες βάζουμε και αβολέμονα πολλές φορές, αφού κόβουμε. Ναι. Τώρα εδώ θα δούμε τι θα γίνει. Αυγά δεν έχουμε. Όχι, δεν έχουμε. Ωραία. Ωραία. Ρίξ' το μέσα.
Είναι πολύ. Θα κρατήσεις λίγο άνηθο. Πόσο να βάλω. Για το τέλος. Ρίξε κι άλλο, κι άλλο. Κι άλλο. Όλο, όλο αυτό θα το ρίξεις. Είναι πάρα πολύ. Όλο σου λέω θα το ρίξεις. Θα έχει γίνει, πιστεύεις, το... Ναι, ρε. Ξύσε λίγο ξύσμα. Έχει εκεί ξύστρα για λεμόνι. Εκεί, εκεί. Αυτό. Τι ξύστρα. Ναι. Να το κλείσω αυτό. Κλείστο. Κλείστο. Το ξύσμα. Κλείστο το... το ξύσμα, πού θα το ξύσω, πάνω. Πουθενά, θα το ξύσεις και θα το αφήσεις πάνω εκεί. Αυτό, μόνο το κίτρινο, λίγο. Και το γυρίζεις. Φτάνει. Φτάνει, φτάνει, δεν θέλω άλλο. Κόψτε το λεμόνι στη μέση και να το στύψεις θέλω. Πάρε το λεμονοστίφτη. Εκεί. Και στύψτε το, μπορώ να μπω. Ναι, 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 μπορείς, μπορείς. Γρήγορα. Γρήγορα. Τώρα αυτό, τι... Εντάξει, βάλτε, βάλτε, πηγαίνει, πηγαίνει. Λοιπόν, άστο λεμόνι τώρα, άστο το λεμόνι, άστο το λεμόνι, ρίξε κρασί, άνοιξε την κατσαρόλα. Πόσο. Κάτσε να βλέπω, έλα ρίξε και άλλο λίγο. Φτάνει. Ανακάτεψε το, άστο ανοιχτό. Α, τα έχω κάνει εδώ. Άστο ανοιχτό. Ναι, ανοιχτό το έχω, τον εκατόνω. Εντάξει. Α! Α! Και εμάς θέλει κι άλλο, σύζυγο. Ναι. Θα βάλεις νεράκι τώρα. Ωραία, παίρνουν τι κάνω. Ρίξε λίγο νερό. Α, ναι, το ρίτσι δεν θα ψήθει ποτέ έτσι. Ρίξε λίγο νερό, αγάπη μου. Κι άλλο. Το σκεπάζει λίγο. Δεν βλέπω πόσο ζουμί έχει. Φτάνει. Φτάνει και θα δούμε. Σκέπασέ το. Ανακάτεψέ το και σκέπασέ το. Το ρίτσι του χρόνου μπορεί να ψηθεί. Έχει νερό. Έχει ζουμί. Ωραία, αν έχει ζουμί, σκέπασέ το. Το ρίτσι δεν θέλει πάρα πολύ. Α, δεν το καλύπτει όλο. Δεν πειράζει. Πώς σου φάνηκε η εμπειρία σου? Ρε, αγχώθηκα πάρα πολύ. Αυτό είναι το θέμα μου. Όχι, εγώ σε άγχωσα πάρα πολύ. Αυτό μπορείς να το ρίξεις μέσα. Τώρα. Αυτό, αγάπη μου. Ναι, τώρα. Το λεμόνι, ναι, ρίξ' το. Ρίξ' το να δώσει γεύση, γιατί στο τέλος θα ρίξουμε το λεμόνι. Πολύ άνισο βάλαμε. Ανακάτεψέ το. Πολύ άνισο. Δένει η σάλτσα. Δένει, αλλά φεύγει το υγρό και το ρίζει πώς θα ψηθεί. Καλώς, καλώς. Τι κάνετε, ρε κορίτσια. Τι να κάνουμε, να συζητάμε. Τι λέτε, για πείτε μου. Ότι εμείς κάναμε πολύ δύσκολη συνταγή, ενώ αυτή φαίνεται πολύ εύκολη. Εύκολη είναι αυτή. Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Και γίνονται και πολύ σωστά οι πληροφορίες, περνούνται πολύ σωστά. Άμα θέλει, ας κάνει κι αλλιώς, συνήθι. Έλατε. Το ρίζει. Θα βράσει, κλείστο. Ναι, εξαρμίζεται το υγρό. Βάλε λίγο ακόμη. Λίγο, λίγο θα το ρίχνεις. Λίγο, λίγο. Φτάνει. Κλείστο τώρα και άστο. Μην το ανοίξεις τώρα. Άστο λίγο τρία λεπτά. Σε τρία λεπτά θα το ανοίξεις. Τι δεν θα κόψω από αυτά. Τίποτα. Ήταν όχι άνοιξε, φτάνει, πόσο. Τίποτα, τίποτα, εντάξει. Τίποτα. Το λεμόνι το έβαλε στο ξύσμα. Όχι, το ξύσμα, ναι. Το ξύσμα, όχι. Το ξύσμα το έβαλε. Το ξύσμα, ναι. Το χυμό. Όχι, στο τέλος. Ωραία, για πείτε μου τώρα για τις εμπειρίες σας, παιδιά, στα εστιατόρια που πάτε έτσι. Ποια έχει σπουδάσει? Εγώ έχω κάνει τα σεμινάρια πάνω στην εστίαση. Ναι. Στο σέρβις και σε αυτά. Ναι. Πώς λέγονται αυτά? Ανάλογα. Το καθένα είναι διαφορετικό. Έχουμε κάνει με το κρασί, έχουμε κάνει fine dining service, είναι διαφορετικά. Αυτό, τι είναι αυτό? Σε κάθε μέρος που βρίσκεσαι, δηλαδή διαφορετικά θα σερβίρεις ένα εστιατόριο, διαφορετικά θα σερβίρεις ένα εστιοπλοϊκό. Γιατί? Γιατί είναι διαφορετικό και το target group. Και κουνάει κιόλας και μπορεί να ξεκινάς από εδώ και να βρίσκεσαι από εκεί. Μάλιστα. Στο εστιατόριο που πρέπει να είσαι, δεξιά ή αριστερά? Σερβίρουμε δεξιά. Γενικά αγκαλιάζεις τον πελάτη, να έτσι. Α, μάλιστα. Και στο εστιοπλοϊκό? Στο ιστοπλογικό, αν μπορείς... Σε αγκαλιάζει αυτός. Σε αγκαλιάζει αυτός. Σε αγκαλιάζει αυτός, για να μην ξαναδουλέψει. Μάλιστα. Το λεμόνι, πρόσεξέ με, άκουσέ με. Το λεμόνι δεν θα το ρίξεις όλο, θα ρίξεις το μισό από αυτό. Βγάλ' το να το έχεις έτοιμο. Βγάλ' το. Βγάλ' το να το, βγάλ' το από εκεί, έτσι. Έχεις πάει σε εστιατόριο Μισελενάτο. Έχω πάει. Ωραία εμπειρία. Για πες. Όπου μια φορά πήγα σε ένα Μισελενάτο, δεν ήταν εστιατόριο με αστέρι Μισελέν, απλά το είχε μια δεσποινίδα, η Ελένη. Τη λέγανε Μισελέν. Και φόραζα. Μισελέν. Ήρθε η κοπέλα με σέρβι. Δεν θα μας διώξουνε.
Κατάλαβε, για πε μου, τα κορίτσια ξέρει γιατί το κάνω. Πα και τι αποσυντονίζει. Πού να τι αποσυντονίζει, δεν έχει τι να κάνει και κάτι και κάνει έτσι την κατσαρόλα. Ήταν στο Άμστερνταμ το πρώτο εστιατόριο που πήγα. Είχε σεφ μπροστά σου και σου μαγείρευαν. Έλα. Ναι. Ήταν πολύ, πολύ μοναδική εμπειρία. Μπράβο, το έμαθες τώρα. Να μην το ανοίγουμε, να βλέπουμε. Όχι. Άστο λίγο. Στα 4 λεπτά θα το ανοίξεις. Χωρέ. Και τραγουδάς, όπως γελάς. Άσπα. Χειρότερα. Τραγουδάει καλά. Όχι. Θες να σου πούμε το πες μου. Πες μου. Όχι, άστο, δεν θα σου το πω γιατί μετά δεν θα θες. Έλα, λίγο, λίγο, έλα. Έχουμε χρόνο μέσα. Έλα, 4 λεπτά. Πάμε. Έλα. Πες μου τι κάνεις μες στην αγκαλιά της. Πες μου τι ψάχνεις μέσα στα φιλιά της. Πες μου γιατί άμα με πιάσει τρέλα θέμα θα έχει η κοπέλα. Είδες. Για το voice ήμασταν, κατά λάθος μπήκαμε εδώ. Μπράβο ρε κορίτσια, πραγματικά πολύ τάλαντες και οι δύο δηλαδή. Με ό,τι και να καταπιαστείτε. Όχι, θα το πω. Όχι, όχι. Θα το πω. Όχι. Είστε φοβερές. Σταμάτα. Έλα εδώ, σβρώξω λίγο πιο πέρα. Το. Το. Για να έχεις χώρο να το ακουμπήσεις. Εντάξει. Εδώ. Και μετά δεν θα φτάνω, θα πέφτουν όλα. Εντάξει. Τα πέτα πρέπει να είναι μπροστά. Τι να κάνω τώρα. Άνοιξε το και ανακάτεψέ το. Ας το ανοιχτό τώρα. Για δούμε λοιπόν τι θα γίνει με το φαγητό αυτό. Εδώ μια ώρα. Έχει σταματήσει, δεν τα μαγειρεύει εδώ και 15 λεπτά και απλά το πιλατεύει, το πιλατεύει, το πιλατεύει. Αυτό δεν κάνει κάτι άλλο. Α, έριξε λεμόνι! Έχετε κάνει παρέα με παιδιά από την Κύπρο? Ναι. Εγώ. Καταλαβαίνετε τι λένε? Μιλάμε το ίδιο περίπου. Τσαμπίκα, πώς δεν λένε καμία από τις δύο? Λένε τη μαμά μου. Α, γεια σου, μαμά! Γεια σου, κυρία Τσαμπίκα! Γεια σου και μαμά, Ντίνα. Ντίνα, τη λένε τη μαμά? Ναι. Α, μάλιστα, ωραία, ωραία. Λοιπόν, πάω και τα λέμε σε λίγο, έτσι. Εντάξει. Α, του τα λέ. Α, του τα λέ. Α, του τα λέ. Έλα, έλα, φέρ το τώρα. Το λάχανο είναι εντάξει, έχει κράσει. Οκ. Έλα. Φέρ το. Το κομμάτι που φάγα δεν είδα. Έγινε. Φέρ το εδώ, παιδί μου. Έλα, πάρε την αυτή. Έλα. Αυτή την τρυπητή θέλω. Τι να κάνω με την τρυπητή. Να βάλεις. Μία στο ένα. Έλα. Άσο, από όλα να έχει. Έλα, μην το φαίνεις να στραγγίσει. Τι να κάνω. Έλα. Εντάξει, βάλε και στο άλλο. Να βάλω και ζουμάκι. Ναι, και μετά βάλε και ζουμί. Έλα. Αυτό θα κάνω. Okay. Για να μην γίνουν όλα άχρηστα. Έλα, βάλε και ζουμί. Βάλε και ζουμί. Θα βάλω. Γύρτο λίγο και βάλε και ζουμάκι. Ό,τι ζουμάκι έχει δηλαδή, δεν έχει. Πάτησε το να βγει, παιδί μου, πώς δεν έχει. Έλα, βάλε. Βάλε, βάλε, βάλε. Βάζω. Εδώ. Βάλε λίγο ακόμη, εδώ. Πόσο να βάλω. Εδώ, εντάξει, και βάλε και δίπλα. Εντάξει, άλλο λίγο βάλε εδώ. Πόσο. Άλλο λίγο, εκεί. Πάρ' το αυτό το λάχανο εδώ από πάνω που έβαλες. Αυτό, πάρ' το, εντάξει. Σκούπισε τα. Αυτό για τον Νέκτορα. Σκούπισε αυτό, καλά. Σκουπίσω. Πάρε την κατσαρόλα από εκεί, από μπροστά σου. Ωραία. Ωραία.
Ναι, δεν το δοκιμάσα. Όλο δοκιμάσει είναι θέλει. Πώς το βλέπεις. Ναι. Είναι πιο ωραίο, νομίζω. Όχι, όχι. Ναι. Αυτό. Εμένα αυτό μου άρεσε περισσότερο, αλλά... Αυτό έχει πιο πολύ ζουμί, νομίζω. Ναι. Ό,τι ο θες. Αυτό που είπες από την αρχή. Όχι, εντάξει, εντάξει. Ας πάμε εκείνο. Παίρνεις τώρα μέσα στο πιάτο αυτό και το πας στα κορίτσια μας. Και εσύ, Αναστασία, έρχεσαι εδώ και δοκιμάζουμε από αυτό το αριστούργημα.